Ένα αποκλειστικό οπτικό υλικό, αποκλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που φέρνει σήμερα στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή Μία, ξεδιαλύνει τις ανακρίβειες και τις ασάφειες στα όσα έχει ισχυριστεί ο 27χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 4χρονης Άννης. Πρόκειται για ένα ντοκουμέντο που αποσαφηνίζει τις αντιφάσεις και τα διευκρίνει στα σημεία της κατάθεσής του. Στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε η εκπομπή, φαίνεται ο 27χρονος Βούλγαρος να επισκέπτεται τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί ένα κατάστημα με είδη οικιακής χρήσης στη Μιχαήλ Βόδα. Παραμένει στο μαγαζί για 7 λεπτά και αποχωρεί λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του, τη Μεγάλη Τρίτη ή τη Μεγάλη Τετάρτη, το κοριτσάκι άρχισε να ανασένει βαριά στον ύπνο του. Φαινόταν σαν να έχει κάτι. Στην αρχή δεν ανησύχησε, αλλά επειδή η μικρή εξακολουθούσε να μην είναι καλά μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, αποφάσισε την επομένη το πρωί να την πάει στο νοσοκομείο. Βέβαια, όπως προκύπτει από το βίντεο ντοκουμέντο, την Παρασκευή το πρωί δεν πήγε σε κανένα νοσοκομείο. Τον αντίον, σαν να μην συνέβαινε τίποτα δυσάρεστο, έκανε την πρωινή του βόλτα με το σκύλο και αφού διαπίστωσε ότι το κατάστημα της γειτονιάς του έχει ανοίξει, μπήκε για να αγοράσει όλα όσα χρειαζόταν για τα αποτρόπαια που ακολούθησαν. Λίγο νωρίτερα, στις 8:32 το πρωί, ο πατέρας της 4χρονης περνούσε για πρώτη φορά έξω από το κατάστημα. Αφού κατάλαβε ότι είναι ακόμη κλειστό, έφυγε. Λίγο αργότερα, περνά για δεύτερη φορά έξω από το μαγαζί, επιστρέφοντας από τη βόλτα του με το σκύλο. Διαπιστώνει ότι το κατάστημα έχει ανοίξει. Φεύγει, αφήνει το σκύλο και επιστρέφει πλέον μόνος. Ώρα 9:49. Όπως βλέπετε στο βίντεο ντοκουμέντου από το κλειστό κύκλωμα του καταστήματος, ο 27χρονος πατέρας της Άννης μπαίνει στο κατάστημα που πλέον έχει ανοίξει και αγοράζει καθαριστικά προϊόντα. Κρατά στα χέρια του χλωρίνη, χαρτί υγείας και χαρτί κουζίνας. Τα αφήνει στο ταμείο. Κοιτάζει γύρω του να δει τι άλλο χρειάζεται και πηγαίνει προς τα ράφια του καταστήματος. Η πολίτρια απομακρύνεται από το ταμείο κρατώντας ένα καθαριστικό που έχει διαλέξει ο 27χρονος, προφανώς για να ελέγξει την τιμή του. Στο μεταξύ, εκείνος συνεχίζει τις αγορές φέρνοντας στον πάγκο μια φιάλη υγραερίου. Δευτερόλεπτα αργότερα γυρίζει το κεφάλι του και βλέπει τις πλαστικές λεκάνες. Σκύβει, πιάνει τις μικρές κόκκινες λεκάνες που προφανώς δεν τον εξυπηρετούν και τις αφήνει στην άκρη. Διαλέγει μια ροζ, τη μεγαλύτερη από αυτές που βρίσκει στη στίβα. Βάζει μέσα σε αυτή μια κόκκινη μικρότερη και αφήνει τις υπόλοιπες στη θέση τους. Καθώς σηκώνεται, παρατηρεί στο ράφι μπροστά του τις φουγκαρίστρες. Παίρνει μία και με τις λεκάνες στα χέρια επιστρέφει στο ταμείο. Μέχρι η πολίτρια να ελέγξει τις τιμές, εκείνος χαζεύει κοιτώντας τα ράφια, προσπαθώντας προφανώς να δει αν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκείνη την ημέρα που εξυπηρέτησες αυτόν τον άνθρωπο, τον Σάβα, πώς ήτανε? Όπως τον έχω δει και άλλες φορές που έχει τύχει, κανονικός. Απλά έκανε τα ψώνια του, τίποτα ιδιαίτερο. Σου φάνηκε ταραγμένος, ανήσυχος? Καθόλου. Απλά πήρε τα ψώνια του κανονικά, έψαξε να τα βρει και έφυγε. Πήρε λεκάνες, εκεί λίγο σκεφτόταν τι λεκάνη να πάρει και τέτοια, μόνο εκεί λίγο που ήταν πιο σκεπτικός κάπως. Είχε πάρει μια σφουγγαρίστρα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ίδιου του 27χρονου, ξύπνησε στις 11:30-12 το πρωί της Παρασκευής και είδε ότι το κοριτσάκι είχε μπλε χείλη. Την κούνησε, αλλά το κορμάκι της ήταν σαν πέτρα. Φοβήθηκε και την άφησε στον καναπέ μέχρι το βράδυ. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ξύπνησε κατά τις 7 και αποφάσισε να εξαφανίσει το άψυχο κορμάκι της. Από το βίντεο όμως προκύπτει κάτι τελείως διαφορετικό. Η απόφαση είχε ληφθεί όχι το Σάββατο όπως υποστήριξε ο 27χρονος, αλλά τουλάχιστον από το πρωινό της Μεγάλης Παρασκευής, όταν ο πατέρας της άτυχης 4χρονης διάλεγε τις λεκάνες μέσα στο κατάστημα. Εκεί, όσο ο ίδιος ήταν με την πλάτη στραμμένη στην είσοδο του καταστήματος, μπήκε ένας άνδρας κρατώντας στην αγκαλιά του ένα παιδάκι. Λίγο μικρότερο από την ηλικία της κόρης του, η οποία σύμφωνα με την κατάθεσή του δεν ζούσε πια. Ο πελάτης με την άσπρη μπλούζα προχώρησε προς το εσωτερικό του μαγαζιού, από ό,τι φαίνεται στην ίδια κατεύθυνση προς την οποία λίγα λεπτά αργότερα κοιτούσε ο 27χρονος Βούλγαρος. Πλέον ο κατηγορούμενος βρίσκεται μπροστά στο ταμείο. Με απόλυτη ψυχραιμία, χωρίς ίχνος ανυπομονησίας, περιμένει όσο η πολίτρια βάζει μέσα στην πλαστική σακούλα τα ψώνια του. Ένα μπουκάλι απορρυπαντικού, μια φιάλη υγραερίου και ένα ακόμη καθαριστικό. Βγάζει ένα πακέτο χαρτονομίσματα από την τσέπη του, ξεχωρίζει ένα 50 ευρώ και το ακουμπά στον πάγκο.
Μέχρι η πολίτρια να του δώσει τα αρέστα του, ξανακοιτά τις πλαστικές λεκάνες που έχει διαλέξει. Η πολίτρια τις έχει αφήσει κοντά στην πόρτα και εκείνος κάνει ένα βήμα προς τα δεξιά για να τις παρατηρήσει καλύτερα. Έπειτα επιστρέφει με το ίδιο αδιάφορο ύφος μπροστά στην πολίτρια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον πλησιάζει ο άλλος πελάτης με το αγοράκι, ενώ ο 27χρονος συνεχίζει να περιμένει τα αρέστα του ατάραχος. Ήταν πάντα ευγενικός τύπος. Όχι νευρικός. Όχι. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι λίγο του χαβαλέ. Τυχή γιατί είχε εκείνη τη μέρα, εμένα να μου είχε πάθει κάτι μηχανή, γι' αυτό και τον θυμάμαι. Mm. Που είχε πάρει τις διακάνες. Και του είπα κιόλας να περιμένει λίγο, συγγνώμη και αυτά, και μου λέει κάνε δουλειά σου, δεν πειράζει, κάτι τέτοιο νομίζω. Είναι η πρώτη φορά στα περίπου 7 λεπτά που βρίσκεται στο μαγαζί ο Βούλγαρος πατέρας που αφήνει να φανούν δείγματα μηχανίας και ανυπομονησίας. Ξύνει το κεφάλι του και αγγίζει το μέτωπό του μέχρι που η πολίτρια του δίνει τα ρέστα. Ελέγχει τα χρήματα στο χέρι του και τα βάζει στην τσέπη του. Η υπάλληλος έχει βάλει τα ψώνια του μέσα στη σακούλα. Του τη δίνει. Εκείνος σκύβει για να πάρει και τις λεκάνες που είχε διαλέξει λίγα λεπτά πριν. Δεν βιάζεται. Είναι ψύχρεμος, λες και κάνει τις συνηθισμένες αγορές της εβδομάδας. Στις 9:55 έχει τελειώσει και βγαίνει από το κατάστημα. Ο παιδοκτόνος, σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του, περιέγραψε τις κινήσεις του τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας. Τις ημέρες που έκανε τα πάντα για να σβήσει τα ίχνη της κόρης του. Το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ξύπνησε κατά τις 7 και αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της κόρης του. Το βράδυ του τηλεφώνησε ο Νίκη ότι θα περνούσε από το σπίτι. Άρχισε αμέσως να συμμαζεύει και να καθαρίζει τους χώρους του σπιτιού. Όταν τελικά πήγε από το σπίτι, ο Νίκη προσπάθησε να τον διώξει γρήγορα, λέγοντάς του ότι θα ερχόταν η μητέρα του. Μόλις έφυγε, ο 27χρονος συνέχιζε να εξαφανίζει τα ίχνη της 4χρονης. Αυτό διήρκησε μέχρι το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Μετά, περίμενε να επιστρέψει στα σπίτια του ο κόσμος από την Ανάσταση για να μην κυκλοφορεί κανένας έξω και τότε άρχισε να βγάζει κάποιες σακούλες και να τις πετάει σε διαφορετικούς κάδους. Την επόμενη μέρα, την Κυριακή του Πάσχα, συνέχισε να εξαφανίζει τα ίχνη της μικρής. Το βράδυ της Κυριακής τα πέταξε όλα μαζί με τις κουβέρτες, τα χαλιά και ό,τι άλλο είχε λερωθεί. Καθάρισε το σπίτι όσο καλύτερα μπορούσε με χλωρίνη. Μάλιστα, καθάρισε και τα σιφόνια, εξωτερικά, για να εξαφανίσει κάθε ίχνος. Μετά, πέταξε τις λεκάνες και τη σφουγγαρίστρα. Για να μην καταλάβει κανείς τίποτα, αγόρασε καινούριες λεκάνες και σφουγγαρίστρες. Όταν τελείωσε με όλα, είπε στον Νίκη να πάει να μείνει στο σπίτι του. Όταν έφτασε ο Νίκη, του έκανε εντύπωση που η τουαλέτα ήταν τόσο καθαρή. Ο 27χρονος ήθελε πολύ να μιλήσει για όσα είχε διαπράξει σε κάποιον και αποφάσισε να τα πει στον Νίκη.